Εσύ ως φτάνουμε στην τέταρτη και τελευταία συζήτηση του νομοσχεδίου για την αλλαγή των διοικήσεων του Δημοσίου εδώ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Προηγήθηκαν δύο συζητήσεις και οι ακρόαση φορέων φυσικά που ακούστηκαν πράγματι πολλά και ενδιαφέροντα για την επιχειρούμενη νομοθετική αλλαγή. Δυστυχώς, και το εννοώ το δυστυχώς, σύμφωνα και με όσα δήλωσε η Υπουργός στην χθεσινή καταληκτική της παρέμβαση, κύριε Υπουργέ, δεν προτίθεστε να εντάξετε στο νομοσχέδιο αλλαγές ουσιαστικές και θα αρκεστείτε μόνο σε ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα αλλαγές. Τρία χρόνια μετά την ψήφιση του 47-35-2020 για την επιλογή διοικήσεων, φαίνεται σήμερα πως ψήφισε ένα δίθεν νέο νόμο για την επιλογή διοικήσεων στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι προηγούμενοι νόμοι σας παρέμειναν κενό γράμμα. Ότι ομολογείται με κάθε τρόπο την πλήρη αποτυχία στην επιλογή των διοικήσεων και έρχεστε όψιμα να διορθώσετε και να βελτιώσετε την κατάσταση. Ποιος όμως μπορεί να το πιστέψει αυτό? Ποιος μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο? Πολύ θα θέλαμε να το πιστέψουμε και σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια αυτό το πράγμα. Βέβαια, την προηγούμενη τετραετία εμείς είδαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό. Είδαμε να γίνονται μόνο 10 προκηρύξεις. Τα ανέφερα στην πρώτη ομιλία μου. ΕΟΠΗΟ, ΠΚΠΕ, ΝΑΤ, ΕΛΤΕ, ΙΕΦΚΑ κτλ. Που αφορούν μόνο 50 με 60 θέσεις σε ένα σύνολο 2.000 σχεδόν κρατικών φορέων. Με άνω των 4.000 θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου κτλ. Επίσης είδαμε εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις σε εκλεκτούς της κυβέρνησης, οι οποίοι διορίστηκαν στις διοικήσεις των νοσοκομείων, στις ΥΠΕ, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στον ΕΟΦ, χωρίς να περιλαμβάνουμε φυσικά σε αυτά γενικούς γραμματείς, την ΕΥΠ, ανεξέρτητα σε αρχές και άλλους φορείς που μετατράπηκαν σε κυβερνητικά φεύγα. Είδαμε γαλάζια Golden Boys με προκλητικές αμοιβές και χρυσά μπόνους να κάνουν πάρτι με το δημόσιο χρήμα σε βάρος των εκατομμυρίων φορολογουμένων. Είδαμε να καταλαμβάνουν εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας στις διοικήσεις του ΟΣΕ και στην ΕΡΓΟΣΕ. Είδαμε να συγκαλύπτουν ευθύνες για πράξεις και παραλήψεις στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Είδαμε να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης κάτοχοι πλαστών πτυχίων ή χωρίς πτυχίο ή χωρίς εμπειρία και προϋπηρεσία, με μοναδικό προσόν τα κομματικά ένσημα. Το 2019 είδαμε ότι δεν δημοσιεύσατε καν τα βιογραφικά των διοικητών των νοσοκομείων, που σήμερα ευαγγελίζεστε την κάθαρση και την εξυγίανσή τους. Από εκεί θα ξεκινήσετε λοιπόν την επανάσταση, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, αφού πρώτα πέρασαν 5 χρόνια από την πλήρη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποδυνάμωσή του. Λοιπόν, εξακολουθείτε να μην το βλέπετε και διαρωτάστε κιόλας πού βλέπουμε εμείς και όλη η αντιπολίτευση κομματικά κριτήρια. Και θέλετε κιόλας, έχετε προτιμήσει να βάλετε τον πήχη ψηλά και να στερήσετε από τον Υπουργό το δικαίωμα επιλογής. Αυτό που σας λέμε εμείς και κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε είναι ότι ο στόχος σας είναι να έχει η κυβέρνηση τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην επιλογή και την απόλυτη εξουσία προς διορισμού των όρων του παιχνιδιού. Απόδειξη είναι το ότι είπατε ότι ο φάκελος της προώρης παύσης του διοικητή αποστέλλεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης για λόγους τεκμηρίωσης. Και σας ρωτήσαμε. Και σας ξαναρωτάμε. Και απάντηση ούτε πήραμε και πολύ αμφιβάλλω αν θα πάρουμε και σήμερα. Τι ακριβώς θα τεκμηριώνει δηλαδή η Προεδρία? Η αύξηση της παρουσίας των πολιτικών εκπροσώπων, μετακλητών υπαλλήλων δηλαδή, που η κυβέρνησή σας έχει το ρεκόρ πια μετακλητών υπαλλήλων, το έχετε εσείς το ρεκόρ. Και η ενίσχυση του ρόλου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, τόσο στη φάση της επιλογής, όσο και στην άσκηση του έργου της διοίκησης, ενισχύει την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης ή επεκτείνει την επιρροή του κύκλου του Πρωθυπουργού σε όλη τη διοίκηση? Απλά, ένα ναι ή ένα όχι. Ο δε ΑΣΕΠ έχει γίνει κολυβήθρα του ΣΥΛΑΜ για την κυβέρνηση. Αρχικά, είπατε, ξεκίνησατε να λέτε ότι την επιλογή των διοικητών την κάνει ο ΑΣΕΠ. Στην πορεία είπατε ότι έχει την εποπτεία. Αργότερα είπατε ότι θα έχει εμπλοκή στην τελική επιλογή. Ότι θα ελέγχει τη συνάφεια, τις προκηρύξεις, θα προεδρεύσει τις επιτροπές κτλ. Επικαλείστε συνεχώς και προσχηματικά τον ΑΣΕΠ. Τελικά είναι δεσμευτική η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ, κύριε Υπουργέ, ή δεν είναι? Ή απλά παίζετε με τις λέξεις?
Στο τέλος λοιπόν της χθεσινής συνεδρίασης, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας, το συμπέρασμα ήταν ότι όποιος δεν συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία είναι μίζερος. Αυτό ήταν το πρώτο. Δηλαδή είναι μιζέρια για εσάς να μην συμφωνούμε μαζί σας σε αυτό που πολύ απλά θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό, θεωρούμε ότι είναι λάθος. Και το δεύτερο συμπέρασμα της χθεσινής συνεδρίασης ήταν ότι δεν έχετε καταλάβει ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κοιτάξτε λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η καλή νομοθέτηση και η εφαρμογή των νόμων. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρχει συνέχεια στη δημόσια διοίκηση. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η στελέχωση της δημόσιας διοίκησης από κάτω προς τα πάνω με όρους διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η αξιολόγηση θα γίνεται ορθολογικά και όχι με τον απαράδεκτο οριζόντιο και γραφειοκρατικό τρόπο του νόμου Βορύδη ή με τα αποσπασματικά σας ημίμετρα και τους κυβερνητικούς στρουθοκαμιλισμούς. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΑΣΕΠ πρέπει να αναβαθμίζεται και να εξελίσσεται για να διασφαλίζει τα εχέγγυα του αδιάβλητου σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Και τέλος, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι το πρόβλημα είναι βαθύ και διαχρονικό και δεν αρκούν ούτε τα προσχηματικά νομοθετήματα, ούτε τα επιφανειακά μέτρα με την εργασιακή επισφάλεια των χιλιάδων συμβασιούχων, ούτε όμως και οι κοινές θέσεις και τα προβλήματα που συνεχώς συσσωρεύονται. Τα υπόλοιπα στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ.